Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εσένα. Ήταν απέσια. Ένιωσα ότι ξύπνησα 36 χρονών, Τζένι μου τζάμε που ήθελα. Θέλω να γίνω μάνα. Ετύχαν ανθρώποι που ήρθαν μέσα στη ζωή μου που το καλύτερο μου μπορώ να το πάρω μία άσω, ενώ ότι κάποιο μου έβαλε κατάρα. Δεν με γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο και να το θεωρεί ότι γνώρισα το χαρούμενο και τούνο, τον άνθρωπο θεωρώ να μπα στον καναμπέν να κλαίει και να μην μπορεί να κάνει τίποτε και να θεωρώ ότι είναι ρόλο. Πάντα τα comments μέσα από σκέψη και hate και μια ανάγκη να κάνω τι ήταν τούτο που είχαμε σκάλια. Απάνησα σε 2,5 χιλιάες μηνύματα έχθρας. Θέλω να μου πεις ναι. πόσα πληρώνεσαι για ένα post στο Instagram. Εντάξει, καλά, μάι. Και ήταν η τελευταία φορά που έκανε σεξ. Μπορείς να μου μου, καλώς όρισες. Είσαι εγκαταστάση της MC Digital Media. Σε, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραίο το στούντιο σου. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μου. Σε τι περίοδο σε πετύχει, εννοώ? Πολλά περίεργη. Γιατί. Επειδή νιώθω ότι το 24 είναι πολλά, είναι πολλά διαφορετικό που ήλες στι προηγούμενες χρονιές μου. Νιώθω πιο ήρεμη, νιώθω πιο όριμη, νιώθω ότι θέλω να κάνω αλλαγές, νιώθω μελαχρινή. Νιώθω... αλλαγέ, <χε> <Ενώ χε> ότι... Στις αλλαγές αυτό θα σου έλεγα, ξεκίνησες ήδη μεγάλες. Ναι, να σου πω κάτι, ε, όχι, ε, θεωρώ ότι... <χε> θεωρώ ότι ήμουν καιρό μελαχρινή. Δηλαδή, τους τελευταίους δυο μήνες νομίζω ότι ήμουν μελαχρινή που ένε πρόλαβα ακόμα να τα κάνω. Νοητικά. Ναι, μέσα μου ένιωθα ότι πλέον κανεί. Εν, εν, μπορώ άλλο. Τους ε, τελευταίους του τελευταίου και μήνε πιάνω τα μαλλιά μου κότσο. Τόσο πολλά νιώθω ότι μου έτερκαζε. Τόσο πολλά νιώθω ότι άλλαξα ε, μέσα μου, άλλαξε κάτι μέσα μου που συνήθω είναι το ανάποδο που συμβαίνει. Οι πρώτα κάνουν την αλλαγή στα μαλλιά του για να του δώσει κίνητρο να αλλάξουν τα πράγματα που θέλουν μέσα στη ζωή του. Εγώ νομίζω έκανα το ανάποδο. Νομίζω ότι άλλαξα τζίνα που ήθελα, που ήταν τα σημαντικά, τα βαθιά, τα σοβαρά έκανα grow μέσα μου πράγματα άφησα πίσω μου άλλα πράγματα συγχώρεσα τον εαυτό μου για κάποια πράγματα ετοιμώρησα τον εαυτό μου για κάποια άλλα και μετά έκανα τα μαλλιά μου Δημιουργά μου απανοτέ ερωτήσεις τύπου δεν ήξερα από που να πιαστώ θα πιαστώ από την αρχή από το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά για εσένα ήταν απέσια υπό ποια έννοια. ήταν... Ήταν μια χρονιά που ένιωσα ότι, βασικά, ένιωσα ότι ξύπνησα 36 χρονών και μου ήμουν που ήθελα, δεν ένιμε... ήμουν, μου πούμε, όπως το είχα φανταστεί ότι να ήμουν. Πόσο χρόνο είσαι? 28. Θα ξυπνήσει, μακάρι να με σου τυχεί, μακάρι να χτίζει που τα δωράτζουν να θέλεις να θέλει να. Να, να, σε ευχαριστεί ο Χαράλαμπο ο 36χρονο. Πάρα πολλά περίεργο πράγμα για μια γυναίκα, ειδικά για μια γυναίκα στα 36 τη, να συνειδητοποιεί ότι Α, πάνω για μου με 36, να που γίνεται τώρα. Που... τι έκανα για την 36χρονη γκάλια. Τι είναι τα κουτάκια δηλαδή που έβαλε, τι, ήταν είναι κόλτσα, ρε, παιδί μου, που είδε ότι. Ε, ενέπιασες ας πούμε Έτσι γκολς <protocols> ε, Εν, 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 εν ήμουν μέσα μου αρκετά καλά ε, Εν είχα Εν ένιωσα που το πιο απλό μπράμα Εντάξει Εν έκαμε αρκετά savings Και ας το πούμε, Δύσκολο Και συνειδητοποιώ Στην αρχή είπα Απαναγιά μου έκαμε savings Και μετά είμαι κάπως Μα Πώ να κάνω savings, Μα αφού σαν τη ζωή μου με τρόπο να μπορέσω να κάνω savings ή ζούμε σε μια φάση, σε μια περίοδο που δεν είναι όπω ήταν οι γονεί μα, που στα 35 τη ημέρα μου, α πούμε, ήσαι με. ήσαι με. ήσαι με. ήσαι με. Έναλιστ και έναλιστ και έναλιστ 15 χρονών, α πούμε. Έν πολλα διαφορετική ρυθμή, έν πολλα διαφορετικέ απαιτήσει τη καθημερινότητα τώρα και ε, 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 έρχεται σε σύγκρουση. Δηλαδή, έρχεται σε σύγκρουση το πώ μεγάλωσα. Ένα πρέπει να ήμουν παντρεμένη. Ένα πρέπει να έχω δικό μου σπίτι να έχω χτίσει. Ένα πρέπει να έχω μωρό. Ένα πρέπει να έχω μια full time δουλειά. Ένα τούτα τα πρέπει που δεν μπορούσα να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω. Mm. Επειδή δεν μπορεί κανένα να τα κάνει τώρα όπω τα έκαναν παλιά. Τούτα ούλα Ήρθα σε σύγκρουση με το εξυπνήσω 36 μιγαβόες. Απανάγια μου τίποτε που τούτα ενέχω. Τίποτα όντως θέλω. Ε, αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτά τα πράγματα όμως είναι δικ, όντως δικά σου θέλω. Είναι τίποτα ε, ναι. ε, στερεότυπα στερεοτυ, κοινωνικά τα οποία κατά κάποιον τρόπο νομίζεις ότι σε επηρεάζουν αλλά στην πραγματικότητα υποσυνείδητα σε επηρεάζουν. Ακριβώς τούτον έπαθα. Ναι. Επηρεάζα με πράγματα που ένιωθα ότι να πρέπει να έκαμνα ενώ να τον εαυτό μου ελεύθερο να δω τι θέλω να κάνω θα μπορούσα να μην το επέλεγα έτσι όλα σου θέλω να γίνω μάνα ναι. θέλω ε, να θέλα να είχα ας πούμε να με πλέρω να, ε, να να ήθελα να ήταν πολύ διαφορετική η ζωή μου ας πούμε αν, αν μπορούσα να το ραμαντιστώ και ακόμα δεν ξέρω αν φταίνει αν η κοινωνία, αν τα κουτάκια του να μπορεί να... Αν λέμε οκ, ενώ είμαι εντάξει, πάω και με που κάνω ό,τι μπορώ για να έχω όσο καλύτερη ζωή μπορώ για να είμαι όσο καλύτερα μπορώ μέσα μου ε, δεν ξέρω Α πούμε θέλω απλά να κάνω μωρό ναι. Θέλω, 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 να χτίσω οικογένεια Άρα τούτη είναι η βάση μου Άρα αν έχω το partner που να νιώθω και να χτίσω οικογένεια, να δεν μπορώ να κάνω μόνη μου. τούτε τι συγκρούσει που είχα. Ούλον το 23 ήταν εσωτερικέ συγκρούσει. Επέρασα και, το από τη φάση του, ωραία. Να μπορούσε τώρα, να έχει ένα μορμόνι σου κακό να θέλω Οπότε να Οπότε σου πέρασε ένα από το μυαλό. Ούλα, λαλό σου. Απλά έπρεπε, έπρεπε να κάνω evaluate το τι ήταν χτισμένο ω τώρα με στο, στο νου μου. Το τι ενάθελα, το που είμαι, ούλα. Ήταν ένα... μια συγχύση. Όλη, όλη αυτή η κατάσταση που, περιγρά... που περιγράφει, προέκυψε με κάποια αναφορμή, ρε παιδί μου, ή ήταν σταδιακό. Επρόκειψαν διάφορα, Επρόκειψαν απογοητεύσει, προκύψαν, ε προκύψαν απορρίψει, ε προκύψαν που με ήταν ένα πίσω από το άλλον. Και νομίζω απλά ε έφεραμε σε... στο σημείο να πω Α, αφήνω τούτον, αφήνω τούτον, αφήνω τούτον. Πού είμαι, τι θέλω, τι πρέπει να διεκδικήσω, τι πρέπει να παλέψω, τι πρέπει να κρατήσω. Εν πολλά Ακούνται σου πολλά σοφιστικέ. Εντάξει, επειδή είσαι σε μια ηλικία που μακάρι να μπορούσα να πάω πίσω να βρω την 28χρονη Κάλια να της πω «Ρε, ζεις την ημέρα» και όντως, ας πούμε, ο σκοπός μου στα 28 μου ήταν να ζω την ημέρα σε φούλες, να είμαι present, να ζω το παρόν, ό,τι πιάνω, ό,τι λεφτά έπιανα να είναι για την Κάλια, να σου πω, για τίποτε ναι. άλλο, το εφήμερο. Ε, άμα, άμα ξυπνήσεις μια μέρα, αν είσαι κάπως, ρε, δεν θέλω μόνον το εφημέρο. Νο. καταλαβαίνεις. καταλαβαίνω ότι λέει και έχω την εντύπωση ότι ρε παιδί μου, τούτα που μου λέει και όλας, απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους. Μακάρι να απασχολούν, όλον, μακάρι. Όλον το ε, μακάρι να σε απασχολούν όλους. με κόσμο, ε, τούτην του, του, την εντύπωση. Ε, έχω και ε, και το κομμάτι του επαγγελματικού που είπες πριν για τα save έχω την εντύπωση είναι ότι εν τούτο που απασχολεί ξέρω εγώ το 25 35, 36, 37 κίνδες ηλικίε έχω την εντύπωση ότι εν τούτο ναι νομίζω Επειδή... μια φάση που, που, που πολλοί κόσμοι ας πούμε έχω φίλοι μου 35 χρόνων α πούμε και σκεφτείτε να αλλάξει δουλειά φουλ άλλον επάγγελμα ενώ νο... Έρχεσαι σε μια φάση που... Που είναι πολλά καλό και τούτων. ενώ ναι. Mm. σημαίνει ότι περνά μια ηλικία, εγώ το 35 βλέπω το πάρα πολλά νέων και 45 να ήταν και 55, οι νέε αρχίζουν η υγεία είναι το πιο καλό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Εγώ τούτον, De... τούτον έχω στο νου μου. Βλέπεις το νέο. Που να έρθει, θα νιώθει το ίδιο. Έχω <laughs> την εντύπωση ότι έτσι νιώθει. <laughs> Επέρασε λίγο δύσκολα τώρα, τσέκα. Κάπω. Ε, ε, κρατάσαι λίγο κάτω, αλλά νιώθω oh, yeah, ότι... Είμαι, 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 πιάνεις με σε πολλά καλή φάση. Mm. Δηλαδή, αν να την κουβέντα πριν τρεις μήνες, ήταν να δεις, ήταν να δεις ε, Α, έτσι. Έτσι. βοήθεια για να, για να το αντιμετωπίσεις πάντα, ή καμνείς που πάντα. Πάντα, πάντα ζητώ βοήθεια. Όταν ξέρω μάλλον πότε πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Ε, είμαι λίγο fighter και έμπαρα εμ, δέχομαι ότι θέλω βοήθεια ώσπου να φτάσω στο σημείο που έναν αναπνέω. Ε, αλλά έχει πάρα πολύ καιρό που, που κάνω ψυχοθεραπεία, δηλαδή έχει πάρα πολλά χρόνια. Απλά μερικέ φορέ κάνω ψυχοθεραπεία και μπορεί να συζητά ξαναγάμε. Oh μπορεί να συζητάς προβλήματα της ημέρας, μπορεί να συζητάς προβλήματα σχέσεων, μπορεί... Εν τι σημαίνει ότι επειδή κάνεις ψυχοθεραπεία ότι είσαι καλά ναι. ή ότι έλυσες τα μέσα σου. Ε, μπορώ να σου πω ότι πολλά διαφορετικά επικοινωνώ πλέον στη ψυχοθεραπεία τα πράγματα από ότι πριν έξι μήνες. Ε, τώρα είμαι πιο βαθιές οι συζητήσει. Τώρα είμαι πιο θέλω να ευρώ το δρόμο μου. Καταλάβει. Ενώ πάω σε, πάω, σι, πάω σι και συζητώ τα εφημερά πράγματα. Είμαι κάπω. Ε, ε, θέλω λίγο να μιλήσω, να μιλήσω για τα πιο βαθιά, να ευρώ τι έντζινο μου με έφερε δαμέ, τι έντζινο μου να με πάρει που θέλω. Ε, ε συζητήσει όσων. Ναι. Μεγαλώνεις. <laughs> νιώθω, λέει το και <laughs> ξαναλέεις τα, αλλά νιώθω ότι όντως απλά επειδή είσαι σε μια περίοδο ε, μεταβατική, που πάει να βάλεις νέα goals ναι. ε, και άλλους στόχους και σε εξαιρετικά ζωές, και σε επαγγελματικών επίπεδων και σε προσωπικών, ε, πάει να γεννηθεί κάτι άλλο για αυτό που το βλέπεις έτσι. Μπορεί. Έχω την εντύπωση. Μπορεί, μπορεί να... Μπορεί να μάθετε να γίνει κάτι, αν ξέρω. Καλή μου, σε έναν ευρύτερο πλαίσιο, νιώθει ότι αισθάθηκε στη χερή στην προσωπική σου ζωή. Θα σου πω ότι δεν θα είναι δικαίω να απαντήσω τώρα. Γιατί ε, πρέπει, να, πρέπει να επέλθει το τέλος για να μπορώ να σου πω. Δηλαδή, αν, νο, να, να, αν, νιώσω ότι βρα τον άνθρωπο μου, με παντρεύτηκα, του κάμα οικογένεια, να σου πω αν ήμουν τυχερή. Ναι. Γιατί μπορεί να έπρεπε να τα περάσω του τα ούλα ε, για να μπορώ να αναγνωρίσω τον άνθρωπο μου ή να μπορώ να κάνω την καλή αν καλύτερο σύντροφο για να είμαι κι εγώ καλά, να ζω άλλο καλά. Εμπολά νωρί για να σου πω. Έφα τα μούτρα μου. <φελίξε> Πάμε πολλέ φορέ. Ε, ήρθαν ανθρώποι μέσα στη ζωή μου που το καλύτερο μου μπορώ να σου πω ας πούμε για να το να το παρομοιάσω ενώ ότι συγγνώμη <laughs> <laughs> Εμπειραζή, δεν έχει λάθος. Σύνεχι. Θα είμαι αδιάκριτο. Θα ρωτήσω Ναι, απλά πιστεύω ότι. Ε, πιστεύω ότι. Ε, έπαθα. Ε, ναι, α, έλεγα. Ε, ε, Τυχαίνουν ανθρώποι που ήρθαν μέσα στη ζωή μου που το καλύτερο μου μπορώ να το πάρω ενώ ότι κάποιο με έβαλε κατάρα. Και ήρθε τούτη κατάρα σαν άνθρωπο. Τόσο πολλά κακά επέρασα. Ε, πέρασα και πάρα πολύ καλά. Ε, γνωρίσα ανθρώπου που με εξελίξαν και κάμα με καλύτερη. Ε, γνωρίσα ανθρώπου που και ήταν μέσα στη ζωή μου ανθρώποι που με πατήσαν και καταστρέψαν με τόσο πολλά που έπρεπε να καταλάβω την αξία μου και να με το ξαναδεχτώ. Ενούλα, ε ε ούλα ε part of the process. Εμπολα, δεν ε, μπορώ να σου πω ότι ήμουν τυχερή. Ούτε ότι δεν ήμουν. Ένι ξέρω. Επειδή επειδή μου το Λίον πάρα πολλά κακόν, ε, oh, τύπου έβιωσες oh, oh. ε, ε, και ψυχολογική και σωματική. Σωματική είναι βιανόη, αλλά ψυχολογική ναι. ναι. Α, από ανθρώπου που τι α πούμε, ναι. είτε ζηλεύκαν, είτε ήθελαν. Δεν να... μπορώ να μπω στον εγκέφαλο κάποιου ανθρώπου που βλέπει το σύντροφο του και θέλει να προκαλέσει κακό για να σου πω γιατί το κάνει. Ένι ξέρω αν είναι μπουζίγια. ξέρω. Νιώθεις ανεμπουζί... ότι ήταν επί τούτου. Ένι, εν... Εν... εν, έχω ιδέα. Ούτε με ενδιαφέρει για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο αν ήταν άσχημη συμπεριφορά. Εμε... Ε, κοίτα, αν, αν νιώθεις όμως ότι ήταν επί τούτου, εμπολάσσιμο που το να σε πλήγωσε κάποιο εν του. Ε, εμπολά Ο... διαφορετικό. Ε, ε... Άλλον το να σε πληγώσει, άλλον το να, να σου κάνει ψυχολογική βία, άλλον το να σε χειραγωγεί, άλλον το να σε κάνει καλύτερο, άλλον, ενώ όλα τα πράγματα είναι πολλά διαφορετικά. Οι άνθρωποι που έρχονται και, έρχονται και δημιουργούν σου κακό, δεν είναι ποτέ τα τους του. Ναι. Deep inside, ξέρουν να μου κάνουν, θεωρούν το. Δεν γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο και να το θεωρεί ότι γνώρισα το χαρούμενο και τούτον τον άνθρωπο στο ρόλο μπας στον καναμπέν να κλαίει και να μην μπορεί να κάνει τίποτε, και να θεωρώ ότι έμπαιζε το ρόλο. Καλά, λαβές, άρα άμα θεωρείς το ρεζάλτο ότι εγώ έμπηκα μέσα στη ζωή εννοούντου άνθρωπου και δεν τον κάνω καλά, Ενώ ε, ε, νο θεωρείς το, ε, ε, συνήθιτα. Ε, στιγμή, ρε παιδί μου, που το βιώνεις. Καταλαβαίνει το. Oh, Ενώ πώ oh, είσαι oh. εσύ μέσα σε τούτο. Νιώθει ότι μια στιγμή τώρα και απλά έγινε τούτο, και να περάσει, και να είναι όλα καλά. Πώ το, πώ oh, το βιώνει. Όχι, δυστυχώ δεν είμαι η μόνη γυναίκα. Έχει πάρα πολλέ γυναίκε και, και πολλού άντρε που μέσα σε σχέσει που δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό του τους προκαλεί, πόσο, πόσο σε έναν μπάμπο λένε που νομίζουν ότι έχουν τον έλεγχο, αλλά δεν τον έχουν. Ε, εν το καταλαβαίνεις άμα είσαι τζάμε Και έρχονται οι φίλοι σου και ο άλλος σου Ρε μου φαίνεσαι πολύ καλά Έχω ε, το ρε ε, Εντάξει Ενώ ε, είμαστε καλά ε, ε, Πάρα πολλές φορές που είναι καλά Και η, συνειδω, η συνειδητοποίηση Πότε έρχεται mm, Δεν ξέρω Νομίζω Μετά το τέλος Ή λίγο πριν ότι απλά είναι ένα ξεσπάσμα. Ε, παρατήρησα ότι συνέβη και το ίδιο πράγμα. Δεν έχω φίλοι μου που ήταν σε παρόμοια κατάσταση. Και ήταν παντρεμένη, α πούμε. Ναι. Και απλά ξύπνησε μια μέρα, και έγινε κάτι μικρό, και κρεπάρι, α πούμε. Και κάπως, α, εμπόρο άλλο. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάπω έτσι η συνειδητοποίηση. Και φεύγει, τώρα μπορεί να αφήσει. Αποφασίζει ότι είναι να αφήσει που κάπου. Δεν ε, ε σημαίνει ότι έχει επίγνωση να μπουσουκάμε. Αλλά την ώρα που μου την αφήσω να, να απομακρυνθεί που είναι την κατάσταση, και μιλώ και επαγγελματικά, μιλώ και στα ερωτικά, πάντα, μιλώ πάντα και, πάντας, και στο φιλικό επίπεδο. Γιατί συμβαίνουν και σε φιλικό επίπεδο του είδου οι τοξικέ σχέσει. Την ώρα που μου την αφήσω να περάσει ένα χρονικό διάστημα, τσα με καταλάβει. Είναι τα πάτσο σου εδώ και είναι η κατάσταση. Ε, τι να μου για εγώ, μπορεί να νομίζεις ότι εντάξει, ναι, γίνεται και τούτον κανεί. Αλλά μετά ξαναθωρείς και πάεις πίσω και συνειδητοποιάς ότι... απάναγιά μου, ας πούμε. Ενώ ήμουν άλλη. Ήμουν άλλη εγώ. <laughs> μετά νιώσες για σχέσεις σου που, που δημοσιοποιηθήκαν. Ε, να το ξανακάμνες θέλω να πω. <laughs> ε, να μου πεις, την ε, στιγμή είσαι σιούρος, θεωρείς ότι, οκ, okay, αλλά... Ε, να σου πω... Ε, νομίζω ότι θα, θα προστάτευκα παραπάνω τον εαυτό μου. Mm -hmm. Ενώ που τώρα να πάει νομίζω ότι Δεν θέλω από μεγάλη κουβέντα γιατί μερικές φορές θα πολύ excited, like εξάιτσα θες να ανεβάσει κάτι αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να βγάλω έξω ξανά τα, τα προσωπικά μου. Το τον που σου μιλώ τώρα, πιο βαθύ που το απλά να σου δείξω τον κόμμα μου στο Instagram. Ναι τούτα τα πράγματα, το να τα μιλώ μαζί σου, νιώθω ότι δεν με κάνω exposed. Αλλά όταν είσαι πάνω σε έναν έρωτα, είσαι ένεχης. Ε, δεν σωστή οπτική τη κατάσταση. Η φίλτρα. Δεν φίλτρα, ναι. Ενώ τώρα νιώθω ότι μιλώ σου είμαι εγώ, είμαι καλά, είμαι σε ένα στέκ που ξέρω τι λέω, ξέρω τι ισχύει. Άμα είσαι ζωή, είσαι κάπω. Ναι, ωραία περνώντα τα χρόνια, ρε παιδί μου, και μετά που τα προηγούμενα που μου είπε, και φαντάζομαι σκεφτήκε και αρκετά μόνοι σου κτλ. Αφήνοντα την άκρη του άλλου ανθρώπου ή των άλλων άνθρωπων τέλο πάντων, ε, η δική σου συνειδητοποίηση για το πώ είσαι σε μια σχέση ή ένα λάθο όνομα στο θέλει, που είπε, Εγώ δεν θέλω να είμαι. Έτσι, α πούμε, δεν έπρεπε να το χειριστώ έτσι, δεν έπρεπε να το κάνω τούτο. Ε... Δεν ξέρω να σου πω. Συνήθω τα πράγματα που λαλώ ότι είναι πρέπει να τα κάνω, εν, λαλώ τα την ίδια ώρα. Αντιλαμβάνουμε, αντιλαμβάνουμε, τα λάθη μου την ίδια ώρα και αντιλαμβάνουμε, επειδή με πολλά έχω, έχω πολύ είναι συνέστηση και πολλά παρατηρητική την ώρα που να δω, που να πω κάτι, και να δω το ύφο σου, και να καταλάβω ότι σε πλήγωσα, ε, πάρα πολλά γλύωρα που να απολογηθώ και να βρω τρόπο να το σώσω. Δε, δεν θεωρώ ότι έκανα κάποιο λάθο εγώ. Ενώ φεύγοντα που όλε τι καταστάσει θεωρώ ότι ήμουν ο εαυτό μου, ήμουν ειλικρινή. Θεωρώ ότι ανεπλήγωσα ανθρώπου, απολογήθηκα του, εξήγησα του, ένεξα ξανά κάμα τα ίδια λάθη νιώθω ότι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, ας πούμε, για το κομμάτι. Ενώ πιστεύω ότι οι ανθρώποι που μου κάνουν με έναν καλό είναι σε πφ, σύννεφα, δεν έχουν ιδέα. Μπορεί εγώ να μην εκφραστώ, α πούμε, να με πληγώσει τόσο εύκολα. Καταλάβει, μπορεί να είμαι με πουτσίνε, είμαι με λίγο πουτσίνε που να σιωπήσω, α πούμε. <laughs> ναι, αλλά κάπω πρέπει να το ξέρει το άλλος, ε, ναι, ο άλλο γιατί ο άλλο. Όντω μπορεί να με. Ναι, μπορεί να έπρεπε να, να το ξέρει. Να τολμήσω να ρωτήσω πώ είσαι σήμερα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Αλήθεια. <laughs> είμαι σε μια φάση, είμαι σε, είμαι σε φάση που. Νιώθω ηρεμή. Τούτο. τούτο. Νιώθω ηρεμή και θέλω. Θέλω να κάνω πράγματα. Νιώθω ότι. Ε... Νιώ... Νιώθω ότι βρα μια άλλη πλευρά του εαυτού μου. Δεν να σου πω. Σχετίζ... Που σχετίζεται με κάποιον άλλον ή η δική σου. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Μπορεί να ήταν πολύ αντίπη συζήτηση τώρα, και κάπου <laughs> με έχασε. Λέω ρε παιδί μου, λέει ότι. Ότι το ότι, ότι είμαι βρες... ήρεμη ανευθύνεται κάποιο. Ότι ρε παιδί μου, είδε μια άλλη πλευρά του εαυτού σου. Ναι. Την έφερε στην επιφάνεια κάποιος ή ήταν μέσα από την ούληνη μέσα που Ήταν μέσα από το 2023. 2023. <laughs> το 23 έκαμε με έτσι. Και είναι <laughs> τα που έβαλες για τα κόλ που έβαλες για το 24. Ε, θέλω, να, θέλω να γίνω έτσι πιο τελειομανής με τη δουλειά μου. Ε, θέλω, πιο οργανωμένη θα έλεγα με τη δουλειά μου. Πιο... Θέλω να βάλω ουλεντζίνι την αγάπη μου που έχω για τη δουλειά μου να τη βάλω να την κάνω πράξη. Ε, θέλω να τρώω πιο υγιεινά, ήδη προσπαθώ. Ε, θέλω να γυμνάζομαι παραπάνω, θέλω να κάνω παραπάνω ταξίδια, θέλω να είμαι στη ζωή μου τώρα, στωρά... για να, καλά, να λάβεις φούλη να μου σου στη ζωή μου τώρα ήμουν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Θέλω να είμαι έτσι. Ναι. Τζελία πάνω, τζελία κάτω. Αλλά να μένει μπάτο κορυφή. Θέλω να είμαι λίγο. Μ' αρέσει αυτό που ακούω, χαίρομαι Άρασαι. για σένα. <laughs> ναι, γιατί όντω. Ε, ε, ρε, παιδί μου, είναι πιο καλό για σένα να, να μένει μπάτο κορυφή-πάτο κορυφή. Ναι, ναι, ναι. Ε, γιατί σιγουρασίσαι μια καλύτερη ζωή μέσα από τούτο. Στο επαγγελματικό κομμάτι, τι είναι που... που θέλεις να κάνεις, θέλεις να σου έρθει, αφορά σε τηλεόραση, αφορά σε το δια... τι, τι, Όταν λέμε το επαγγελματικό, τι αφορά, τι είναι που θέλεις να κάνεις. Ε, νομίζω ότι τηλεοπτικά, ε, εμπολά... Είναι πολύ δύσκολο να, να έχω κάποια ιδέα. Πάντα ένα μου μείνει καμό στον το πράγμα, να δεν τα καταφέρω να το κάνω. Ένα μου μείνει καμό. θέλω πάρα πολλά. Θα ήθελα πάρα πολλά να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι. Ναι. Νιώθω ότι έχω, νιώθω ότι καταφέρνω, ας πούμε, να, να, έχω επικοινωνία με κόσμο που παίζει. Να, νο, νομίζω ότι να, να μπορούσα να έχω την επικοινωνία ενό παίχτη. Μπροστά μου, σε ένα καλό ει πέρα, ένα τηλεπαιχνίδι. Θα μου άρεσε και. Βέβαια, τώρα να μου πει τη ε, τι τηλεπαιχνίδι. Τη εμβέλεια ρούκζουκ, α πούμε. Ναι. Είναι, το ανάλαφρον, το πράγμα, το φαν, που, που ενώ έχει κάθε φορά καινούριου παίχτε. Και, ναι. Θα ήθελα να είχα μονάχα έτσι. Που πάντα, δηλαδή, όταν τέλειωσα τι σπουδέ μου και φτάκι ήταν το πρόγραμμα που είχα πει ότι θέλω να κάνω και θέλω να ικανοποιήσω την 20 χρονη γκάλια να το έκανα το πράγμα σε κάποια φάση. Προτείνε το πότε. Ένα βράδυ θάρρο. <laughs> αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει μια στιγμή ιδέα. Ναι. Ε, αλλά είναι λίγο δύσκολο το crowd τώρα. Είναι πολύ κόσμος κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Είναι πολλά διαφορετικό κόσμο που βλέπει το πράγμα τώρα. Είναι άλλε ηλικίε. Πιστεύω ότι η ηλικία μα λίγο παραπάνω επικεντρώθηκε στο digital part. Ναι, αλλά μπορεί να το δει online. Μετά. Ναι. Ενώ θέλω να πω πολλά προγράμματα τη τηλεόραση κάνουν επιτυχία. Ναι, ναι, και ναι, ναι, online. Ναι, 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 σίγουρα. σίγουρα. Ε, το κομμάτι των social, πώ το βλέπει. Α, δεν ξέρω πώς θα εξελιχτήρουν το πράγμα. Νομίζω, δεν ξέρω πώς, πώς να αλλάξει. Ήδη, ας πούμε, τώρα που μπήκε το TikTok, που μπήκε το Threads, ήδη, βλέπει βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο να γίνουν παραπάνω πράγματα εξπάντα, ας πούμε, και να έχει μέσα, κι τρόπου να μιλήσει. Δεν ξέρω πώ να πάει στο μέλλον, αλλά για μένα πάντα αγάπη μου θα είναι το Instagram με τσίνον έμαθα, με τσίνον, τσίνον το, το vibe του κόσμου ε, μου αρέσκει τσίνος ο viewer που έναν δει για να γίνει inspired, που ένα να δει για να κουτσομπολέψει, έναν μπει να δει για να... Εσύ, Καταλάβαι? εσύ βλέπεις TikTok. Ρε, νομίζω είμαι από του λίγου που, που με παρακολουθώ τόσο. Ε, γι' αυτό μπορεί να μπήκε με στο TikTok, πιστεύω. Ναι. Έχω την εντύπωση, ναι. Γιατί. Θέλει ο... να με δει στο TikTok. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. <laughs> θα το κάνω consider <laughs> μέσα στο νιουμι. μη. Εντάξει, hashtag. Ναι, ακάλυψα. <laughs> ε, ε, επειδή, επειδή λίγο πριν ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, έκανα μια συζήτηση τούτη <laughs> ότι ναι. το TikTok εν λίγο πιο. Είναι brutal. Λίγο πιο α... επικίνδυνο στα είναι. σχόλια. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Και το YouTube μπαίνει. Και το YouTube μπαίνει. Μέσα στο YouTube, α πούμε, γράφω comments που κάτω. Γιατί το Instagram α, δεν, ήταν, δεν ήταν κάποτε. Δεν ήταν κάπω. Μέχρι να φτάσει σε έναν αριθμό ακολούθων, δεν πέρασε άλλο κόσμο που τελικά δεν ναι. τον αφορά το περιεχόμενο σου. Ναι, ε, να σου πω. Στο Instagram απαντώ. Πάντα. Όποιο και να είναι, ό,τι και να πει. Του άκουσα πολλά πράγματα. Ένα ε, μπορώ να απαντήσω, ξέρω να, να χειριστώ το πώ να το το δικό μου, ή αν θα ασχοληθώ, αν δεν θα ασχοληθώ. Ενώ. η η πατέντα μου, α πούμε. Στο TikTok, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω. Μπορεί να με το δοκίμασα αρκετά. Ξέρω ότι έχει πολλού φανατικού και έχει πολλά ωραίο crowd, αλλά δεν ήξε, ε, ήξερω πώ με βλέπω και μέσα. Νιώθω ότι το Instagram εσείς, ε, έχω μια ταυτότητα. Μέσα στο TikTok δεν ήξερω αν κάθεται η ταυτότητα, καταλαβαίνετε. Ναι, απλά πρέπει να παρακολουθήσει να δει γιατί δεν είναι ένα πράγμα. Είναι, είναι, ο καθένα ρε παιδί μου μέσα στην πλατφόρμα βλέπει το περιεχόμενο που τον αφορά. Εγώ, α πούμε, yeah, είμαι καταναλωτή του περιεχομένου, βλέπω, βλέπω συγκεκριμένε κατηγορίε που με αφορούν. Ναι, ωραία. Ένα right. δει άλλα. Εσύ μπορεί να βλέπει outfits. Δεν ε, ξέρω. Η κάζο, ξέρω εγώ. Οκ. ήταν το χειρότερο σχόλιο που άκουσε ποτέ για σένα, ε, Σε μήνυμα, να πούμε. Είτε από πρόσωπον ε, του επαγγελματικού σου χώρου, είτε από μήνυμα, είτε. Τι είναι που σου έρχεται πρώτα. Ε, Έπιασα διάφορα πράγματα που με πειράξαν Αλλά είχαν να κάνει με το timing, είχαν να κάνει με την περίοδο που, που τα εθιεύαζα. ε Face to face πολλά δύσκολα να με, mm -hmm. να με ενοχλήσει κάτι Επειδή κάνω απευθείας, απευθείας να απαντήσω, οπότε ξεχάνω το mm -hmm. ε, mm -hmm. Και είμαι και άνθρωπος που ξεχάνει ε, σε μήνυμα, να πούμε, ναι, ήταν η περίοδο που ήμουν στην Ελλάδα, που έγιναν ε, γίναν τα περιστατικά που γίνανε στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μπω σε έτσι λεπτομέρειε. Ναι. Ε, άκουσα πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Ευχηθήκα μου. Μπορώ να μιλήσω ελευθερά. Ναι, ναι. Καρκίνο, ψόφα, καριόλα. Να σε βιάσουν, να μην είσαι έγκυο στο μωρόν του βιαστή. να γεννήσει μια κόρη που να τη βιάζουν. Δηλαδή έτσι level. Σκέβασα. Και δεν ήξερα ότι υπήρχε τόση πολύ κατσία. Αλλά ναι. Τι σκέφτεσαι και... εκείνη την ώρα, πώς το διαχειρίζεσαι. Ε? Είμαι... Ε, νιώθεις... Νιώθω πραγματική επίθεση. Δηλαδή... Έκαμα κάτι. Και ήρθαν τα comments. Τι νόμου έκαμα... Εν το κάμα μετά δεν είχε σκέψη πίσω, ήταν αυθόρμητο, ήταν μια πράξη, δεν ήταν σωστή, αλλά δεν έγινε, έγινε μέσα από σκέψη, δηλαδή δεν είπα έτσι θα βγω, τούτο θα πω, τούτο θα κάνω. Ναι. Ήταν η στιγμή, ε, το reaction τη στιγμής που είχα. Okay. Ένα άνθρωπο όμως που έρχεται και γράφει ένα μήνυμα τόσο, την ώρα που το γράφει έχει σκέψη ξέρει να μπουκάμνει, ξέρει τι λέει και ξέρει να μου θέλει να προκαλέσει. Τούτον εγκατσία. Ένα άνθρωπο, αν κάνει ένα λάθο, και, μπορείς να, μπορείς να καταλάβεις, μπορείς να αναγνωρίσει ότι έγινε, δεν έγινε μέσα από σκέψη, δεν έγινε αυθόρμητα και κατά λάθο. ενένα ένα, πράγμα. Ο άλλος γράφει το μήνυμα πάντα τα μηνύματα, πάντα τα comments ε, μέσα από σκέψη και hate και μια ανάγκη να κάνω mm, 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 τι ήταν τούτο που είχαμε σκάλια ήταν έτσι και οι απαντήσεις μου η απαντήσα σε όλα, απαντήσα σε 2,5 μηνύματα μηνύματα έχθρας αντιλαμβάνεσαι σε, σε ίντα φάση να βάλω είναι αυτό μου και είπα θα απαντήσω σε όλους όχι για μέναν. Γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι, ότι όπω έρχονται να μου επιτεθούν εμένα, οφείλω να του πω: τούτο που μπουκάμνη να κάνω εγώ πίσω το χέρι πίσω. Να κάμω πίσω τούτο. Δηλαδή, ήρθα μου, τσέρα τσα τσα τσα, τσιμουνε εγώ κάπω. Ποιο σου είπε ότι δεν ξέρω ότι έκανα λάθο. Ποιο σου είπε ότι σε χρειάζομαι σέναν να μου δείξει με το χέρι και να μου πει ότι έκανα λάθο. Ξέρω, ξέρει που είμαι τώρα, ξέρει να μου κάμουνο, ξέρει ότι μετά που γίνεται το περιστατικό, εγώ, εγώ ήμουν δυο με στο κρεβάτι, και κλαία. Γιατί εγώ είμαι αρκετά αυστηρό κριτή του εαυτού μου. Έν χρειαζούμε κανένα να μου δείξει με το δάχτυλο. Μέν έρχεσαι να επιτεθεί σε μένα, χωρί να ξέρει αν εγώ ξέρω το λάθο μου. Και ή, ήμουν, στην απάντηση, ήμουν, ήμουν έτσι, τι ήμουν κάπω. Εγώ όμω να ξέρει, φίλε μου, ότι τούτο μου έκαμα, έκανα το κατά λάθο και μέσα από μια κατάσταση που δεν το κατάλαβα. Ήνταλο, εξελίχθηκε έτσι. Τούτο μου κάνει εσύ είναι επίθεση. Τούτο μου κάνει εσύ είναι bullying. Τούτο μου κάνει εσύ είναι αν ήμουν πιο ευαίσθητη, εμπόρουσε να με καταστρέψει. Και υπάρχουν άτομα, υπήρχαν άτομα στη ζωή μου το τότε διάστημα που φτάσαν και σε σημείο χάπια. Πού τα πολλά τα μηνύματα επιθετικά. Εγώ ήμουν αρκετά τυχερή να είχα αγάπη γύρω μου. Δικά σου πρόσωπα εννοεί. Ναι! Όχι, ε, ενώ α, α, άτομα που, που βιώσαν παρόμοιον πράγμαν έφτασαν ε, να πίνουν ενω ατομα που βιωσαν παρομοιον πράγμα εφτασαν να πινουν χαπια για να ναι. μπορούν να τσουμούνται τη νύχτα. Όχι για τσουμούνται για την επίθεση μου τρόμπον κόσμο. Απλά το γεγονό ότι εμπίκε στη διαδικασία να απαντήσει σε, σε μια. Πολλά επώδυνη κατάσταση διαβάζοντα σε... και, και φλεπώντα όλα τα σχολεία. Ενώ θέλω να πω ότι ναι. μπήκε σε μια πολλά επώδυνη διαδικασία από ναι, αλλά... μόνη σου. Ένα που μόνη μου. Που τη, Ενώ... που, που τη στιγμή που βγάλουμε τον εαυτό μας προς τα έξω, που τη στιγμή που είμαστε με στα social media, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Έρχεται με, Έρχεται με τούτο. Ενώ τούτον είναι εν, εν, εν το, εν το αποτέλεσμα του να κάνεις τη δουλειά. Είναι μετά νιώσες που απάντησες. Όχι, oh, καθόλου. Yeah. Είναι μετά νιώσα για εκείνο που είναι το μόνο σίγουρο, αλλά... Yeah, ναι, ενώ... είναι ναι, μετά για όλα τα μηνύματα που oh, 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 oh. ε, Θα προτιμούσες να, απλά να μεταθηκευάσεις. Όχι, όχι. πρέπει να ξέρω Είτε τα θυκιάβαζα, είτε όχι, ένιωθα εν το. Ενώ περπαρούμε στον δρόμο και περπατούσε σιφτή, ένιωθα ήδη ενοχική και ένιωθα εν ήδη ότι είχα μάθει και γυρώ μου και ένιωθα ήδη μια, μια, μια κριτική, ένα κριτικό βλέμμα γυρώ μου. Ναι. So, εν, απ, 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 απλά ήθελα να, να κάνω stand-up για τον μου και να του πω «Με εμπειροβολάτε, έχω αρκετέ σφαίρε μόνοι μου και κάνω έτσι, έτσι θέλω, μπορώ να πεθάνω και μόνοι μου, ας πούμε, ήμουν mm. -hmm. κάπως έτσι». Η φιλία είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή σου και την ναι, καθημερινή καθημερινότητά σου. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι. Και τα, έτσι, τα αγαπημένα σου πρόσωπα που ξέρουμε. Ε, ε, να ότι ας πούμε δεν μπορώ να ζήσω με κάποιους αθρο... χωρίς να έχω κάποιους ανθρώπου μέσα στη ζωή μου γιατί πρέπει να τα πω τα όνομα τα πω έτσι έχω προβλημά δεν πω τις <laughs> 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 ε, ας πούμε ε, καταρχάς να πάω από τον αρφό μου Εννοώ, είμαι πολλά τυχερή που τον έχω ε, θα, μπορούσα, ε, θα μπορούσα Δηλαδή αν με βάλε να να, να βάλω τα κριτήρια που μου να ήθελα στον τέλειο να αρφώ ε, θα τα βρίσκα τόσο τέλεια Ποια ε, είναι, τόσον τόσον είναι η κουβέντα που σου είπαν και, που θυμάσαι που τσίνω. ε, Πάντα διπλά μου και πάντα με ο μέρος μου ακόμα στα πιο παράλογα πράγματα πούμε Ακούεις Ακούγεσαι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και νιώθω ότι έχω ευθύνη να σπούμε πάνω. έχω ευθύνη να. Πέρα από το να κάνω τον εαυτό μου περήφανο, έχω ευθύνη να κάνω τον εαυτό μου περήφανο. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι είναι η σχέση. Ε, ενώ εν ο μου, ο Αντρέα, ο Γεωργίου. Ε, εν, εν η Άντρια, εν η Έλενα, η Ολυμπίου, ας πούμε, η Ελένα η Ολυμπίου είναι ένα κομμάτι τη οικογένεια μου, νιώθω. Και να σου πω τα άτομα που σου λέω τώρα, δεν ήξερα πώ να ήταν η ζωή μου αν δεν του είχα. Και ποια να ήμουν αν δεν του είχα. Θέλω να μου πει το πιο φαν κομμάτι, δεν ξέρω, το πιο αστείο περιστατικό που ζήσετε με έναν που τούτο ή με ούλε μαζί. Αμα ρε λεγούνται Αυτά θέλουμε, <laughs> για πες <laughs> ε, θα, θα Καμά <laughs> πολλά μαζί με τους φίλους μου <laughs> Δεν <συγλώρα> ξέρω το τι Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό Δεν ξέρω να σου πω τώρα κάτι Κάτι αστείο δηλαδή Δεν ξέρω <συγλώρα> πελάρες που κάμνετε Δεν ξέρω Που αν δεν ήταν κάποιο πελάρες, τσάμες Ήταν ν να ν του πεις ρε Εφαντάζεσαι να μου γίνει ανέχτες Εντάξει Εντάξει Ας πούμε έτυχε κάποια φίλη μου ας πούμε να της αρέσει κάποιον παιδί και να περάσουμε από το σπίτι του τη γέρα μου ανετιαμέ και έκανα να δουλειά και ακόμα κάτι που δουλειά ας πούμε να πέσει report Μάλιστα Λοιπόν Τούτα ας πιο Θα έλεγα ότι ας πούμε τώρα Μπορεί κάποιος κάλλιστα να πει Εμπελίρουδη ή ξέρω εγώ, πώ κουπαθεί φίλες σου φίλε του και περνάει του και σπίτια, αλλά δεν το κάνουμε το με. Με σκοπό στο king, ενώ εμπάνω στην πλάκα, εμπάνω στο. Λοιπόν, καλή μου. Παρακαλώ. Έφτασε η στιγμή για να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Δώσε μου ένα λεπτάκι και θα επιστρέψω να σου πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως Μάλιστα. βλέπεις, επέστρεψα με σφυνοπότηρο, με ένα μπουκάλι γιν. Αχ, Εντάξει. Θεέ μου. Λοιπόν. Οπότε τώρα θα σου κάνω έτσι λίγο πιο ε, καυστικέ θα έλεγα ερωτήσεις. Καυστικές ή καυτές ρε; Ό, <laughs> Ότι θέλεις μπορεί okay, να το βαφτίσεις. Okay, Και θα okay. είσαι η νονά του παιχνιδιού. Μάλιστα. <laughs> λοιπόν. Εντάξει, οπότε ή θα μου απαντά ή θα πίνει ένα σφινάκι Είω, θα Νιώθω μεθυσμένη, θα φύγω από εδώ. Λοιπόν, φοβάμαι γι' αυτόν το. Λοιπόν, καλή αμήν. Ε... Μπορώ να λεπτά με ανισούρα μου. Καλό. Έλα, αγαπητέ. Αν θέλει, μπορεί να μα το βάλει το loudspeaker. Ένα λεπτό, εγώ είσαι στο speaker, παιδιά. Καλησπέρα. Θεωδωρέ. Πέγια! Γεια! Ε, είμαι σε podcast μαζί με τον Χαραλαμπό Χειμώνα. Ε, μπορείς να, μπορείς να πεις την καλησπέρα σου στο Χαραλαμπό. Θέλω. <laughs> καλησπέρα Χαραλαμπέ. Καλησπέρα Θεοδόρε μου. <laughs> θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η στιγμή που δεν αντέχεις καθόλου την Κάλια. Έχεις ε, κάποια στιγμή που με αντέχεις. Ε, Όχι, αλήθεια δεν υπάρχει στιγμή. Α, αντέχει με ό,τι να ε, του ε, το ε, κάνω μου. Ε, μου. Αυτή είναι η άντευξη η αγάπη. Θωρή, σα παίρνει κάτι που τούτα που θα κλαίω. Εντάξει, αγαπώ σε. Θέλει κάτι. Ε, είμαστε καλεσμένοι κάπου που ξέρει μαζί. Είμαστε. Δεν ξέρω, είμαστε. Είστε και εσύ. Είμαι Λεμεσό. Είμαι Φανταστικά. Ήθελα να πηγαίνουμε μαζί. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Θεόδωρε. Φιλάκια, bye. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, γεια σα. Και μετά είδε τον όμω αμέσω. Ναι, ρε. Δεν με. Ούτε εγώ. Ε, ε, λοιπόν, έτσι. μετά το ευχάριστο διάλειμμα θα κάνω την πρώτη. Τι ε, είπαμε, Πώ την εμβαφτίσαμε, Spicy. Ναι, είπαμε. Την πρώτη Spicy ερώτηση. Παρακαλώ. Θέλω να μου πει ναι. πόσα πληρώνει για ένα post στο Instagram και μπορεί να μου πει το ποσόν between. <laughs> <laughs> Πάρα κάτω! Ναι. Ε, κοίτα. Ένι μπορώ να σου πω. Και ο λόγο που μπορώ να σου πω είναι γιατί δεν έχω τιμή. Εντάξει, καλή μου. Επιέ το σοτσού. σου. μπορείς Μπορεί να πιει το μισό. Επειδή έφυγε μου λίγο. Ναι, έφυγε σου πολλά. Το κάθε μπραντ είναι πολλά διαφορετικό. πολλά διαφορετικά προσεγγίζει το ένα δουλειά να κάνει. Εντάξει, καλά, Λοιπόν, θα περάσω στην επόμενη ερώτηση. Είπες μου μισό να πιω, τόσο Ναι, ναι, ή καλό να είδα το με το μάτι για να μου oh, πεις oh, 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 τρεις oh. φορές oh. που το ίδιο. <laughs> λοιπόν, θέλω να μου πει ποια ήταν η χειρότερη σχέση που είχε μέχρι στιγμή. Αλλά ε, θέλω να μου πει όνομα, θέλω να μου πει μπορεί να ήταν επαγγελματική, προσωπική, μεν ονοματίσει. Η χειρότερη σχέση που είχα... δεν θέλω να πει και υπόλοιπο. Ε, έχω καμιά... Εγώ, εγώ που έκαμα τις επιλογές, ας πούμε, δεν hey, μπορώ να πω... Μπορεί να δαμε ένα συνεργάτη. Μπορεί να με ένα συνεργάτη. Με συνεργάτη. Ωραία, αγαπώ τους όλους, δεν έχω πρόβλημα. Να πιω. Δεν έχω χειρότερη σχέση. Μέμπης, Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιον ήταν το τελευταίο άτομο που έκανες νιούτ από την Κύπρο, όμως. Δεν έκαμα κανέναν άτομο Unfollow blog. Δεν έκαμα unfollow κανέναν Παίζει να έχει να κάνω unfollow Ο νερό μου χωρίς ας πούμε Εντάξει Ενώ τσίνον έγινε εντάξει viral Οκ, okay. unfollow, unfollow Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το χειρότερο δώρο που έλαβες πότε Ρε μα τι έντοτε οι ερωτήσεις Εάντε δύσκολο... <συσκοί> Το χειρότερο δώρο. Δεν ξέρω, άλλο την ώρα που σου γάμνει δώρο, μπαίνει σε μια διαδικασία ακόμα και να με μου αρέσει. Θεωρώ γάμνη τσίτ το παιχνίδι. Για εμά το έλεγχο να πω. <laughs> λοιπόν. <Λίπο. laughs> <laughs> ναι. Θέλω να μου πει. Um... Και ήταν η τελευταία φορά που έκανε σεξ. Μπορείς να μου βάλεις ακόμα λίγο. Θα σου βάλω, θα σου βάλω πάρα πολλά λίγο. Ότι και να μπορεί να ακούσει λάθος. Λοιπόν... Έφυγε μου, μην το πκίσουλο, μην το πκίσουλο. Και το μίσο μου πάρει. Δεν πάσε, δεν πάσε. Παναγιά μου, το αυγερό στο μάσι μου! Να πάει σκεφάτη μετά στο... Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Εντάξει, Δικαιούσα άλλο μια νάτη. Έμεινε λίγο. Λοιπόν... Παναγιά μου... Εσύ το προκάλεσες. Εγώ το προκάλεσα. Λοιπόν, θα σου πω... Θέλξια Φραγκούδη. Ναι. Pan Ναι. Και... <συγχελίδι> και τη Ναι. Γεια μου, αγαπητέ. Θέλω. Ναι. Μπράβο. Λίγο <συγχελίδι> παραπάνω είναι μια. Να... Εντάξει. Όσον αφορά τα social media, θέλω να μου βαθμολογήσει τι δυνατότητε του από την καλύτερη μέχρι τη χειρότερη. Α, ωραία. Ε, επειδή δεν. Με την δική μου εμπειρία, με το δικό μου μάτι. Ε, ναι, ναι. Σε ένα ρώτο. Θα έλεγα... Βάλουν και οι τρεις πάρα πολλή δουλειά... στον νομοκάμινο για να μπορώ να είμαι... Ωραία. Μπορώ να απαντήσω... Εγώ... Ως κοινών... Και των τριών... Και άμα επηρεάζει θα το πάρω έτσι... Και αν με επηρεάζει, γιατί J3, των τριών η δουλειά, ξέρω να πηγαίνετε από πίσω και ξέρω πόσο σπαστικέ είναι με τη δουλειά του. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω το level τη δουλειά, πόσο hard working είναι η J3. Okay. Θα σου πω πόσο με επηρεάζουν mm -hmm. Πρώτη που με επηρεάζει παραπάνω από όλου είναι η θελξία. Μπολά αστείο ότι κάνουν, είμαι influencer και κάμνη με influencer, α πούμε. Είναι Ακόμα έστω στα πράγματα που δεν μπορεί να με επηρεάσει, π.χ. στα παιδικά τα ρούχα, α πούμε, θεωρώ ότι είμαι κάπω. κιόμορφο να πάω να το ψωμίσω ε, Δεύτερη κατά σειρά θα πάω στη Στέφανη ε, για τον ήδη, γιατί τη Στέφανη την ώρα που θεωρώ τη ζωή τη, την ώρα που θεωρώ τα πράγματα που ανεβάζει, νιώθω ότι είναι κύπρο νιώθω ότι πλασάρει μια εικόνα η θεά μου που δεν ξέρω πώς τα γραφέρνει μου το λίγο μου ευκάλει. και θα πάω στην τρίτη την πάντρα γομήρ, που είναι η λιγότερη ανάγκη που έχω να γελάσω μέσα από τα social media ενώ οπότε σαν άτομα μην μπαίνω μες στο instagram για να γελάσω ενώ δεν είναι τούρος ο τρόπο που κάνω να entertain τον εαυτό μου Μπαίνω πιο πολλά υπάρχουν σε viewer που μπαίνουν για inspiration Που μπαίνουν για entertaining, που μπαίνουν για ξέρω εγώ Για κουτσομπολιό, ναι Αλλά το για να γελάσω είναι το πιο λίγο ποσοστό που μπαίνω στο instagram Που θεωρώ ότι υπάρχουν τρομεροί τούροι που κάνουν Είναι η αλήθεια Είναι και δεν έχει να κάνει με τα views ποτέ να τσακάρουμε. Πόσα likes έχει, με πόσα views έχει, μπορεί να έχει και μίλιο, και να μην έχω ιδέα να κάθομαι εδώ μέσα τώρα, και να μην έχω ιδέα. Αλλά ε, θεωρώ ότι είναι έξυπνη, εύστροφη, to the point, γλίωρη, ε, και έχει και πολλή, πολλά ωραία ανεπικοινωνία με τον κόσμο που μου αρέσει. Απλά αν είμαι εγώ το κοινόν, θα το έβαλα τρίτη, α πούμε, χωρί να σημαίνει ότι. Ε, εν... Ακολουθώ την πρώτη που ξεκίνησε. Και πάνε και τα μπλε βάλτε πάρα πολύ Ναι ε, ε, ποτέ ανταγωνισμό στα social media Καθόλου ποτέ ε, Και λυπούμε αν, ε, αν έχει άτομα που μην αποθοντούν το πράγμα ναι, Υπάρχει γενικά okay. Υπάρχει Αλλά νομίζω ότι τούτο είναι δόριο, το ωραίο Τα social media που δεν ήταν το ωραίο Στην τηλεόραση mm. Στην τηλεόραση ναι ενώ ένα ή ο άλλο. Εν εσύ που να, να παρουσιάσει την εκπομπή Ή εγώ Εν εσύ που να έχει παραπάνω τηλεθέαση ή εγώ και να φταίει το κανάλι, να φταίει η διαφήμιση, να φταίει πολλά πράγματα που θα σε κάνουν να είσαι τσαμέ που να πρέπει να είσαι ή να πολλά πράγματα που να σε σπρώχνουν να είναι τσαμέ που είσαι ψηλά. Στα social media it's you against you. Ότι είσαι και ότι αποφασίσεις να βγάλει προς τα έξω τι είναι την ανταπόδοση θα έχει Είμαι με πολλά διαφορετική οντότητα που την θέλξια, που τη σόλνος, που την παν, που την οποιαδήποτε που θα μπορούσα να νιώθω ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν ένα μπραντ πάει στη θέλξια, αν έρθει σε μένα, ξέρω γιατί. Γιατί εγώ είμαι τούτη τον πράνη μπορεί να ταυτιστεί μαζί μου, μπορεί να ταυτιστεί με θέληξια. Έτσι μπορεί να γίνω κάποια άλλη. Δύσκολο να είμαι. Έφτασε ποτέ κοντά στο να πει ρε, παιδί μου, θέλω να ασχοληθώ άλλο. Θέλω να κάνω κάτι άλλο, να σου Ναι, με τα social media. Ναι. ναι. Αλλά δεν φταίει με τα social media. Φταίνω ότι εγώ ήμουν καλά. Ναι. Σκέφτηκα ότι μπορεί να. α πούμε, να σταματήσω να καμπνώριζω τον expose στον εαυτό μου. Α, μπορεί να πρέπει να έβρω μια άλλη κατεύθυνση, αλλά πάντα. Πάντα τράβαμε με το πράγμα. Ξέρεις ότι αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την τηλεόραση στα 16 μου. Και ήταν, ήταν clear για μένα ότι τούτο δεν να κάνω. Ήξε, κατάλαβα στα 16 μου ότι έχω φωτογένεια και ότι εν κολώνω να μιλήσω. Που ήταν πράγματα, πράγματα που, που είναι το κόμμο να συμβαίνει σε έναν 16χρονο μωρό. Ναι. Και ήξερα. Ε, οπότε δεν θα φύγω ποτέ από το πράγμα. Νιώθω ότι είναι το σπίτι μου, α πούμε. Νιώθω ότι πάντα να θέλω, πάντα να γυρεύω ένα μέσο να βγάλω τη φωνή μου. Ήταν πολύ σημαντικό να κάνει ε, τσίνων που σου αρέσει και που νιώθει ωραία μέσα σε ναι. αυτό. Γιατί έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μα η δουλειά μέσα στην ναι. καθημερινότητά μα. <Σ> Θέλω να σε πάω λίγο στο, στο γεγονό ότι πριν λίγου μήνε μιλήσε για την κρυοσυντηρήση του Ιωαρίου. Μάλιστα. Και να ήθελα λίγο να μου πει πώ τη σκέφτηκε, πώ πήρε την απόφαση. Ε, γενικότερα για το κομμάτι. να σου πω. εν κάτι που υπάρχει εδώ και χρόνια, ε, κάτι που προσπάθησε να μου το βάλει με στο νου μου ο γιατρό μου χρόνια πριν. και αποφάσισα ήταν έναν καλό ε, κριτήριο να το κάνω γιατί ε, κατάλαβα, βάλα τα ούλα κάτω και κατάλαβα ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Και μετά σκεφτήκα ότι ε, να θέλω να μιλήσω για τούτο, ε, να χρησιμοποιήσω το μέσο, τη φωνή που έχω και να, να προσφέρω κάτι, να, να επηρεάσω για κάτι πιο βαθύ. Ναι. Ε, και να επηρεάσω στο να κάνω μια κοπέλα να, να, νιώσει ασφάλεια να κάνει κάτι που και εκείνη μπορεί να το κάνει consider και δεν ξέρει είναι να μπορεί να γίνει, δεν ξέρει και αν εξέλιξε είναι να σου το πράγμα, τι σημαίνει η κρυοσυντήρηση, τι παθαίνει το σώμα σου, πώ επανέρχεται, πώ, πώ, πώ. Θέλω να σου πω ότι έκαμα το και ήταν 50-50. Έκαμα το 50% για μένα και 50% γιατί ένιωθα ότι να βάλω τον εαυτό μου στην διαδικασία μου πρέπει anyway να το κάνω αλλά να θέλω να το βάλω να το κάνω, να έχω το, το κουράγιο και τη δύναμη να βάλω όρμονες μέσα μου να, 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 να περάσουν το πράγμα για να μπορέσω να, να, μιλήσω για τούτο για να ξέρουν γιατί όταν μιλούσαμε ειλικρίνεια αν, αν ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το έκανα ήταν να το πω So, ήμουν κάπω ένα το περάσω το πράγμα που τώρα κρίνω ότι ναι, και εγώ και ο γιατρό μου κρίνουμε ότι είναι ανάγκη να γίνει, και να το μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί κάποια σίγουρα έστω ίδιο δίλημα με μένα. Και εκτό που το μοιράστηκα στα social media, θέλω να σου πω μέχρι σήμερα, που έχει που το από πέρσι, έτσι ξέρω, μέχρι σήμερα. Ε, έρχονται κοπέλε τσελαλούμουν τα γυναικολογικά του για να μου πούν «Είναι Ινταλλο ένα σε μένα. Είναι τέλο να το νιώσω εγώ. Πώ ήσουν, ελα Ελαπέ μου, αλήθεια, Αντωρά, είναι τέλο ήταν. Θυμάσαι ένα μήνυμα που τούτα που ε, σε άγγιξε. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά μήνυματα. Θυμούμε ένα μήνυμα. Θυμούμε ένα μήνυμα μια κουρούα στο ζητικό χρονών που μου είπε ότι ευχαριστάμε που το μίλησα διότι ένιωσε κάποιον να το μιλήσει όταν τσινή ήταν λίγο πιο μικρή και έπρεπε να έκαναν κρυοσυντήρηση και φάτουν το και στα κοσίτια του και να κάνει μωρό. Γιατί τούτο που ας πούμε μια γυναίκα δεν ξέρει πότε δεν ξέρεις να μου γίνεται μέσα σου αν δεν είναι Δεν ξέρεις να γίνεται σου είναι να κάτι, αν δεν ακούσεις κάποιον να το κάνει μερικές φορές κάποιος πρέπει να σου το πει έχει κάποιους γιατρούς που σαν option. Έτσι κρίνω του γιατρού, για όνομα του Θεού. Αλλά ναι, αν πάνε να δει μια 20 διάχρονη ή μια 20 χρονό, μπορεί να με σκεφτεί σαν γιατρό να τη πει: Α, έλα σου πω, έλα να κόμμα την ανάλυση, να δούμε πώ πάντα ο άρια σου. Ναι, αν έχει ένα πράγμα που πρέπει. Αν έχει ένα πράγμα που νιώθω περήφανη που επηρέασα, ήταν όσε γυναίκε επηρέασα να πάνε να κάνουν την ανάλυση νεμάτου. Νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου ότι έστειλα πέντε, δέκα, τετρακόσια γενέτσε να πάνε να κάνουν ανάλυση νέμα για να δουν πόσα ωάρια έχουν. Για... Ενώ νιώθω καλά που το κάνω. Καλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα Άμα, πολύ μέχρι, που. Θα πρέπει να μιλώ τρει ώρε. <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα. Εγώ. Και που ήρθε, θέλω να σου ευχηθώ τόσο σε προσωπικών επίπεδων όσων και σε επαγγελματικών επίπεδων το 2024 να πάει έτσι ακριβώς όπως το φαντάζεσαι ή Εί, να πάει ναι. ε, καλά για σένα και ας μένει εκείνο που φαντάζεσαι. Ας ένιωξε κάτι άλλο. Φτάνει έναν καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κρατώ την ευχή. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Winter is Back. Για να δείτε και τα επόμενα επεισόδια κάντε like και subscribe στο κανάλι της Showbiz στο YouTube.